Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρινάκη. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Μια ημέρα όπου θα ανέβουν αρκετά οι τόνοι στη Βουλή και η αντιπολίτευση σύσσωμη, αλλά και οι πολίτες περιμένουν εξηγήσεις για όλα όσα έχουν συμβεί. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση. Σίγουρα βέβαια τα ερωτήματα έχουν τεθεί εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες και για μένα τα δύο πιο ουσιώδη αυτής της συζήτησης, τα οποία είναι ξεκάθαρα, δεν έχουν απαντηθεί από καμία άλλη πολιτική δύναμη πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι σίγουρα σοβαρό. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει. Μπορεί να είσαι στη δημοσιότητα λόγω της περίπτωσης της νόμιμης επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη, και δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει το 2022. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες στο παρελθόν αναπάτητες και για την προηγούμενη κυβέρνηση από πολλά στελέχη. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ενώ έχει δύο είναι τα ζητήματα, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το νομικό θεσμικό σκέλος, που είναι και ουσία για μένα, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ουσίας, γιατί για το σκέλος της ευθύνης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ήδη τοποθετηθεί, έχει αναλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, έχει προχωρήσει ήδη σε αλλαγές, έχει πει ότι έπρεπε να έχει ο ίδιος ενημερωθεί, δεν είχε ενημερωθεί, για να μην το παραλείψει όλο αυτό. Όμως για μένα το πιο σημαντικό είναι να απαντήσουν όλοι τι θέλουν από μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Τι πρέπει να συμβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση. Η διάταξη είναι ξεκάθαρη. Η διάταξη αυτή υπάρχει από το 1994, τροποποιήθηκε το 2018 από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προβλέπεται η νόμιμη επισύνδεση για λόγους εθνικής ασφαλείας. Ήταν με το φίλτρο δύο εισαγγελέων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το μείωση σε έναν. Τώρα εμείς το επαναφέραμε ξανά σε δύο. Πρέπει να μας πούν όλοι όσοι προσπαθούν να σηκώσουν τους τόνους τι θέλουν από αυτή τη διαδικασία. Να εξαιρούνται απριόρι οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, ποιοι πολιτικοί βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, να μην εξαιρούνται. Οι εισαγγελείς να είναι δύο, τρεις, πέντε, ένας. Γιατί για μένα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος κάποια στιγμή δεν μπορεί να παρακολουθήσει όλη αυτή την αντιπαράθεση. Είναι ξεκάθαρο ότι προφανώς έπρεπε να μπουν περισσότερα φίλτρα για τέτοιες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη, που εκ των υστέρων εκτελεί αρχηγός του τρίτου τάξης κοινοβουλευτικού κόμματος. Γι' αυτό και κινήθηκε άμεσα η κυβέρνηση μετά την, και όπως υπουργός, μετά την δημοσιοποίηση από τον ίδιο αυτού του ζητήματος. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι μιλάμε σχεδόν ένα μήνα, δηλαδή τρεις εβδομάδες γεμάτες. Και ενώ θα μπορούσαμε, αφού ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης έχει κληθεί θεσμικά να ενημερωθεί και όχι στο αυτοί που ισχυρίζεται. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μαρινάκη. Πρώτον, έχει ενημερωθεί για το λόγο. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι πρέπει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών στη χώρα. Το δεύτερο είναι πώς λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια η ΕΕΠ και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με τη δική σας. Και το τρίτο είναι ότι όντως πρέπει να δοθούν απαντήσεις ποιος τελικά έδωσε την εντολή να παρακολουθήσουν το κινητό του κ. Ανδρουλάκη. Να ενημερωθεί και έχει δικαίωμα να ενημερωθεί και πρέπει να ενημερωθεί. Αλίμονο αν ενημερωνόταν οποιοδήποτε άλλος για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την νόμιμη επισύνδεση είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Αλίμονο εάν οποιοδήποτε μπορούσε να μάθει κάτι τέτοιο για οποιονδήποτε άλλον. Έχει κληθεί αρμοδίως, έχει κληθεί από την πρώτη στιγμή, επανειλημμένος. Ο ίδιος αυτό που ισχυρίζεται ότι δεν ενημερώνουμε στο αυτή είναι μια δική του αυθαίρετη διαπίστωση. Ουδής του είπε ότι θα ενημερωθεί στο αυτή και πρόχειρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούν οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών να γίνονται fake for land. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Και από εκεί και πέρα, ο ίδιος, εάν επιθυμεί, και θεωρεί ότι πρέπει ας ενημερώσει όταν ενημερωθεί. Από τη στιγμή όμως που δεν ενημερώνεται ο ίδιος, συντηρείται μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά καταλήγει σε μια στήρα αντιπαράθεση. Αυτό ως προς το σκέλος του λόγου της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ο κόσμος ακούει από την αντιπολίτευση κάποιους αριθμούς. 14-15 χιλιάδες επισυνδέσεις για λόγους της ασφάλειας. Καταρχάς, προφανώς όλες αυτές οι επισυνδέσεις
Δεν ξέρουμε ποιον μπορούν να αφορά, για ποιους λόγους είναι. Σίγουρα είναι για λόγους της δικής ασφάλειας, γιατί κάποιοι προσπαθούν να πούν ότι είναι όλες τέτοιες περιπτώσεις. Ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο διοικητής της ΕΕΠ είπε ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για καμία άλλη τέτοια περίπτωση που αφορά πολιτικό αρχηγό. Ήταν ξεκάθαρο. Αναμένεται πάντως ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Οι νόμιμες επισυνδέσεις για λόγους εθνικής ασφαλείας αυξήθηκαν κατά 120% επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τις είχε παραγγείλει ο κύριος Τσίπρας? Τι σημαίνει αυτό? Ότι τις ζήτησε ο ίδιος ή τις έκανε ο ίδιος? Είναι αδιανόητο να λέμε κάτι τέτοιο. Να ταυτίζουμε δηλαδή τον εκάστοτε πρωθυπουργό μιας χώρας με μια διαδικασία που ακολουθείται από μια μυστική υπηρεσία, η οποία διοικητικά ανήκει εκεί που ανήκει. Αλλά διοικητικά. Προσέξτε, όσο στο θεσμικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει από το 1994. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό δικλείδων και θωράκισης. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018? Μειώνει τα φίλτρα. Από δύο τους εισαγγελίες τους κάνει έναν. Και έρχεται μετά από τέσσερα χρόνια, επί τη ευκαιρία αυτού του σοβαρού θέματος. Κανείς δεν είπε ότι δεν είναι σοβαρό, και κουνάει το δάχτυλο. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Οτιδήποτε για πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει επί των ημερών. Νομίζω ότι περισσεύει και η υποκρισία, αν με επιτρέπετε, σε αυτή την περίπτωση. Ο κύριος Τσίπρας θα ζητήσει σήμερα από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν παρακολουθούνται και άλλα πολιτικά πρόσωπα εκτός του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει απαντήσει ήδη, κυρία Αντωνοπούλου. Νομίζω καλό να. Και είναι να και ο Δημήτρης Κουνιάς στο στούντιο. Καλημέρα σας, κύριε Μαρινάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Κουνιά. Νομίζω ότι έχει απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αυτό. Απάντησε από ό,τι διέρευσαν. Γιατί ξέρετε, αυτό που έγινε μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ήταν ένα ακόμα δείγμα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σεβαστούν οι συμμετέχοντες από την αξιωματική αντιπολίτευση τους θεσμούς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σε λίγο, πολύ λίγο θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Ελπίζω όσο γίνεται, γιατί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είμαι βέβαιος, το έχει αποδείξει, να μείνουν και οι υπόλοιποι ομιλητές στην ουσία, που για μένα η ουσία είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς, κανείς δεν την υποβαθμίζει, αλλά και γενικότερα η κάθε αντίστοιχη οποιαδήποτε περίπτωση νόμιμης επισύνδεσης για λόγους εθνικής ασφαλείας, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται νομικά από το ελληνικό κράτος. Να απαντήσουν όλα τα κόμματα. Τι θέλουν την ΕΕΠ. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να θέλουμε μια ισχυρή και θωρακισμένη εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν δικλείδες. Ποιες δικλείδες θέλει η κάθε πολιτική δύναμη? Να μας πει πώς θεωρεί ότι πρέπει να λειτουργεί η υπηρεσία σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά να απαντήσουν συγκεκριμένα. Εμείς αυτό θέλουμε, γιατί αλλιώς η συζήτηση αυτή νομίζω ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο νόημα. Κύριε Μαρινάκη, σήμερα η ημέρα βεβαίως αφορά την συζήτηση στην Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες το κεντρικό θέμα θα είναι βεβαίως οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι λίγο να μας βοηθήσετε το τι θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να περιμένουμε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Ποιο θα είναι το κεντρικό? Ο αρμόδιος να απαντήσει είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως έχει κάνει σε όλες τις αντίστοιχες περιστάσεις και όχι μόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα. Υπάρχουν δύο πτυχές σε κάθε τέτοια περίπτωση. Υπάρχουν τα έκτακτα, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως συνεπής στη δέσμευσή της να μην μείνει κανένας πίσω. Αποδεδειγμένα πλέον, ακόμα και αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα πάντα, δεν έχουν επιχειρήματα. Η ελληνική κυβέρνηση αποδεδειγμένα έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα απευθείας στους πολίτες, στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση της Ευρώπης, συναντήσει του ΑΕΠ, για τη στήριξη των συνεπειών, των οικονομικών συνεπειών, της πανδημίας, της πληθωριστικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης, και θα συνεχίσει να το κάνει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν οι πολίτες και οι μικρές, οι μικρομεσαίες και λίγο μεγαλύτερες επιχειρήσεις τις επιπτώσεις μιας κρίσης που δεν έχουν καμία ευθύνη προφανώς για αυτήν. Ναι. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και γίνεται όχι μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά όπως έχει φανεί και από την φορολόγηση των υπερκερδών, κάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί. Μία υποτίθεται ανάλγητη κυβέρνηση έρχεται και κάνει πράξη κάτι που δεν είχε κάνει οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη τόσο αποτελεσματικά. Μεγάλο μέρος των χρημάτων που δαπανήθηκαν αυτό το μήνα για τη στήριξη των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης προέρχονται από αυτή την κατηγορία εσόδων, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε.
Και προφανώς για μένα το πάρα πολύ σημαντικό είναι όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι μόνο τα έκτακτα, δυστυχώς έχουμε πολλά έκτακτα τα τελευταία 3,5 χρόνια, πολλές εισαγόμενες τεράστιες κρίσεις, που είναι η συνέχιση της πολιτικής. Για μένα πλέον, επειδή είναι η τελευταία, αναγκαίως, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε δύο πράγματα. Τον απολογισμό λόγω και τη συνέπεια λόγων και έργων, το είδαμε και στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να υπάρχει λογοδοσία. Οπότε θα δούμε και έναν απολογισμό του έργου της κυβέρνησης. Που δεν φοβάται, ξέρετε, έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν φοβάται να βάλουμε δίπλα-δίπλα τα βίντεο των διεθνών εκθέσεων Θεσσαλονίκης όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και όταν είναι πρωθυπουργός. Σκεφτείτε να το κάνουμε αυτό στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι θα πάρουμε υλικό για πάρα πολλά χρόνια για εκπομπές, όχι πολιτικές, ίσως σατυρικές. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι αστείο για τον ελληνικό λαό. Και το δεύτερο βέβαια είναι το όραμα και για τον τελευταίο χρόνο, που για μας είναι ένας βαθιά μεταρρυθμιστικός χρόνος και όχι προεκλογικός χρόνος, αλλά και για την επόμενη τετραετία που φιλοδοξούμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι ξανά πανίσχυρος πρωθυπουργός με την εντολή του ελληνικού λαού κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα. Θα τα δούμε αυτά. Θα ακούσουμε και τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή και βεβαίως θα αναμένουμε και τις εξελίξεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, το είπε σήμερα και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σκρέκας, το πρωί σε συνέντευξή του. Κύριε Μαρινάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.